σύγγραφος των Οργανισμών Ηνωμένων Εθνών να οργανώσει την εκένωση 1,1 εκατομμυρίου Παλαιστινίων από τη Βόρεια Γάζα, έδωσαν οι Ισραηλινοί σε μια ένδειξη ότι η χερσαία επέμβαση είναι στα σκαριά. Από την πλευρά της η Χαμάς κάλεσε τους Παλαιστίνιους να μείνουν στα σπίτια τους κάνοντας λόγο για ψυχολογικό πόλεμο και πρόσθεσε πως το Ισραήλ έχει ψευδεστήσεις αν νομίζει ότι θα εκενωθεί η περιοχή. Οι άμαχοι στη Γάζα είναι τρομοκρατημένοι προσπαθώντας να καταλάβουν τι πρέπει να κάνουν μετά την εντολή εκένωσης του Ισραήλ από την έναρξη των εχθροπραξιών. Με την πολυέμακτη έφοδο της Χαμάς πάνω από 1.300 άνθρωποι στην πλειονότητά τους άμαχοι έχασαν τη ζωή τους στο Ισραήλ. Στη λωρίδα της Γάζας τα μαζικά Ισραηλινά πλήγματα σε αντίπεινα έχουν στοιχήσει τη ζωή σε πάνω από 1.500 ανθρώπους συμπεριλαμβανομένων πολλών αμάχων κατά τις τοπικές αρχές. Την ίδια ώρα η διπλωματική κινητικότητα εντείνεται. Λίγες ώρες μετά την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Άντωνι Μπλίνκεν, στο Τελ Αβίβ έφτασε ο Υπουργός Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών. Σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Άντωνι Μπλίνκεν συναντήθηκε με τον Παλαιστίνιο Πρόεδρο Μαχμούτ Αμπάς στην Ιορδανία. Ο κύριος Μπλίνκεν συναντήθηκε και με τον βασιλιά της Ιορδανίας Αμπντάλα στο Αμάν. Χθες ο Αμερικανός αξιωματούχος βρισκόταν στο Ισραήλ και είχε συνομιλίες με τον Πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Αναφορικά με το κάλεσμα της Χαμάς, το Ερευνητικό Ινστιτούτο Middle East Media Research Institute σημείωσε χθες ότι οι τρομοκράτες της Χαμάς αποκαλούν την Παρασκευή 13 Οκτωβρίου του 2023 ως Παγκόσμια ημέρα τζιχάτ και τη βάφτισαν ως Φλουτ Αλαξά. Αναφερόμενοι στο όνομα της εκνευριαστικής επίθεσης που εξαπέλυσε στη Γάζα το περασμένο Σάββατο, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τις θηριωδίες. Η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς, ταξιαρχίες Αλ-Κάσαμ, ανακοίνωσε πως 13 Ισραηλινοί όμηροι σκοτώθηκαν από Ισραηλινές επιδρομές στη Γάζα τις τελευταίες 24 ώρες. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, 6 από τους ομήρους σκοτώθηκαν μετά από πλήγματα σε δύο διαφορετικές περιοχές στο βόρειο τομέα της Γάζας, ενώ άλλοι 7 φέρεται να έχασαν τη ζωή τους σε επιθέσεις που έπληξαν τρεις περιοχές της περιφέρειας της Γάζας. Τα αυτοκίνητα και ένα δίκυκλο έχουν γίνει παρανάλωμα του πυρός στην Άνω Τούμπα της Θεσσαλονίκης, με τους πυροσβέστες που έχουν φτάσει στο σημείο να δίνουν μάχη με τις φλόγες για να μην επεκταθεί φωτιά σε όλη την πολυκατοικία. Ήταν λίγο μετά τις 6 το πρωί, όταν σύμφωνα με τις μαρτυρίες των κατοίκων της περιοχής, ακούστηκε μια εκοφαντική έκρηξη και αμέσως μετά ακολούθησε και μια δεύτερη. Όπως βλέπετε, το μπαλκόνι λίγο μαύρισε. Από πάνω δεν κατέβηκε κανένας. Προφανώς πήγαν πάνω. Θα κοιμόντουσαν ή ξέρω εγώ, δεν κατέβηκαν. Ακούσατε και εσείς αυτή την κόρδα που λένε? Τις εκρήξεις, την κόρδα. Τις εκρήξεις τις ακούσαμε γύρω στις 6 ώρα, ήταν 6 κάτι. Μια πολύ μεγάλη έκρηξη, προφανώς από κανένα καζάκι θα ήταν. Δεν εξηγείται, ας πούμε, ξαφνικά να πάρει μόνο το αυτοκίνητο έτσι φωτιά. Μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα, πυκνοί καπνοί άρχισαν να ζώνουν την πολυκατοικία, με τις πύρινες γλώσσες να κατακαίνε τα δύο παρκαρισμένα οχήματα και μία μηχανή που βρίσκονταν στην πιλωτή, με αποτέλεσμα να καταστραφούν ολοσχερώς, τη στιγμή που και ο εξοπλισμός τηλεφωνικής εταιρείας, που ήταν τοποθετημένος με οπτική ίνα, παραδόθηκε στη μανία της φλόγας. Είναι χαρακτηριστικό ότι από την ένταση της φωτιάς και τη θερμότητα που αναπτύχθηκε, έλειωσαν μέχρι και οι λαμαρίνες αλλά και οι ζάντες από τα αυτοκίνητα. Οι ένικοι έντρομοι ειδοποίησαν την πυροσβεστική, η οποία έσπευσε στο σημείο με δύο οχήματα και 6 άνδρες. Μας σήκωσαν οι γείτονες, άνοιξε το πλαϊνό το παράθυρο, γιατί εδώ έχει ένα φωταγωγό που μέσα μπορούσε να κάνει με ζημιά, γιατί έχει πολλά σπίτια εδώ πέρα. Είμαι, ναι, ρε. Είδα φωτιά, δει και ένα χαλί δικό μου το μεταξύ που πήγε να πάρει φωτιά, το έδωσε μια γλωσσιά, έπεσε κάτω για να μην συνεχίσει. Κατεβήκαμε κάτω, αυτό. Και δεν ξέρω, παιδιά, τώρα. Εντάξει, τώρα μίλω υποθέσει, αλλά τέλος πάντων. Εντάξει, αυτό εδώ πέρα μου φαίνεται για επίθεση. Προφανώς κάποιος κόρναρε επίθεση να μαζευτεί κόσμο να πάρει τα αυτοκίνητά του που ήταν εδώ τριγύρω. Α, μάλιστα. Δεν ήταν για να ξυπνήσει ο κόσμος, να τους ειδοποιήσει, γι' αυτό το έκανα. Δεν είδατε κάποια υποπτική κίνηση εσείς? Όχι, όχι, όχι. Μα όλοι στον ύπνο ήμασταν εκείνη την ώρα. Και ακούσαμε πολύ μεγάλη έκρηξη. Όπως δείχνουν τα πρώτα στοιχεία, η φωτιά ήταν αποτέλεσμα εμπρισμού από γκαζάκια. Η κατάσταση ήταν αφόρητη, δηλαδή ίσα ίσα 5 δευτερόλεπτα. Άντεξα με στο σπίτι μου και έφυγα. Ακούσατε έκρηξες? Ναι, την πρώτη δεν την άκουσα, αλλά τις επόμενες μετά έχει συνεχόμενες. Λέτε ότι κάτι ίσως συνέβη, ότι δεν μπήκε έτσι φωτιά? Δεν μπήκε φωτιά, όχι, όχι, ήταν επίθεση αυτό, 1000%. Δεν μπορούσε να πάρει. Δεν ήταν κάποιο βραχυκύκλωμα, κάτι άλλο? Όχι, όχι, όχι. Πάει κάπου το μυαλό σας, κάτι, ας πούμε. Υπάρχει προηγούμενα ο κύριος, μάλλον με κάποιον, και είχαν το. Είχε θέμα. Ξεκίνησε από κάποιο όχημα, δηλαδή φωτιά? Από το συγκεκριμένο εδώ πέρα. Από αυτό εδώ πέρα ξεκίνησε. Μετά πήρε και το δίπλα, εντάξει, αυτά.
Μετά την κατάσβεση της φωτιάς κατέφθασε και το ανακριτικό της πυροσβεστικής υπηρεσίας, έλαβε καταθέσεις από τους ενίκους και τώρα θα ξεκινήσει έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού. Πρώτη μέρα διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης και η τιμή του θα κυμαθεί στα περσινά επίπεδα κοντά στο 1,40 ευρώ το λίτρο. Λίγο χαμηλότερη στα μεγάλα αστικά κέντρα, λίγο υψηλότερη στην ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα που επιβαρύνεται από χερσαίες και θαλάσσιες μεταφορές. Η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης είναι μέση τιμή το 1,40, συμπλήν το 1,40, 1,43, 1,42, κάπου εκεί κυμαίνεται η τιμή. Διαψεύθηκαν οι κασάνδρες για το 1,55 και 1,60 που λέγανε και προτείνω για άλλη μια φορά ότι θα πρέπει να είναι συνετή όσοι μιλάνε για τις τιμές, δεδομένου ότι κανείς δεν μπορεί να προδικάσει ότι θα γίνει μετά από 3-4-5 μέρες. Οι παραγγελίες υπάρχουν σχετικές, δεν θα έλεγα ότι είναι ένθερμος ο κόσμος γιατί και ο καιρός δεν βοηθάει. Σε κάθε περίπτωση εύχομαι μια καλή χρονιά για όλο τον κόσμο. Το ενδιαφέρον των καταναλωτών είναι πάντως επί του παρόντος περιορισμένο καθώς οι καιρικές συνθήκες παραμένουν ευνοϊκές, ενώ πολλοί είναι και εκείνοι που έχουν γεμάτες δεξαμενές καθώς αγόρασαν πετρέλαιο την άνοιξη, στη λήξη της προηγούμενης χειμερινής περίοδου, όταν οι τιμές είχαν υποχωρήσει ακόμη χαμηλότερα επίπεδα προκειμένου να το αποθεματοποιήσουν για τον προσεχή χειμώνα. Το ίδιο, η ίδια τιμή. Είναι η ίδια τιμή έναρξης, η περσινή και η φετινή. Η τιμή λήξης ήταν 1,20-22. Είναι ακριβότερα από ό,τι έληξε. Όσοι καταναλωτές προμηθεύτηκαν πέρσι κέρδισαν ένα σεβαστό ποσό, θα έλεγα, ανάλογα με τα λίτρα που πήραν. Στο μεταξύ, η αντίδραση της διεθνούς αγοράς στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή είναι ως τώρα περιορισμένη, καθώς η τιμή του αργού παραμένει σε επίπεδα χαμηλότερα σε σχέση με την περίοδο πριν τη σύραξη. Κοιτάξτε, την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε μια σερή πτωτική κίνηση, μάλιστα έντονη, θα έλεγα, και οι προβλέψεις στο μεταξύ μας, γιατί τις δημοσιοποιούσαμε, ήταν ότι το πετρέλαιο θα ήταν κάτω από ένα 35, ίσως και ένα 30 και ένα 29. Παρ' όλα αυτά, είχαμε την έξαρση της βίας και τον πόλεμο στο Ισραήλ. Αυτό ανέτρεψε τα δεδομένα, σταμάτησε η επιτετική πορεία και είχαμε και μια αυξητική. Και φαίνεται ότι θα έχουμε και αυξητική για τις επόμενες 1-2 μέρες, γιατί περί αυτού πρόκειται για τόσο μπορούμε να μιλήσουμε με ασφάλεια. Παρ' όλα αυτά, κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει αν θα αλλάξει κάτι σημαντικό, γιατί κάθε μέρα κάτι άλλο συμβαίνει. Ξυπνήσαμε, παραδείγματος χάρη, και είδαμε πόλεμο στο Ισραήλ. Η κυβέρνηση θα ακολουθήσει το περσινό μοντέλο πληρωμών, κάτι που σημαίνει ότι τα πρώτα χρήματα θα πιστωθούν στους λογαριασμούς των δικαιούχων το Δεκέμβριο. Ωστόσο, νωρίτερα και συγκεκριμένα την πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου θα ανοίξει η πλατφόρμα για την υποβολή των αιτήσεων από τους δικαιούχους. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται μέχρι το πρώτο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου και η πρώτη δόση υπολογίζεται να καταβληθεί λίγες μέρες πριν από τα Χριστούγεννα. Δυνητικά, οι δικαιούχοι ανέρχονται σε 1,3 εκατομμύρια σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. 6 δήμοι της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης οδηγήθηκαν σε δεύτερο γύρο δημοτικών εκλογών μετά τα αποτελέσματα της περασμένης Κυριακής, την ώρα που σε 8 δήμους ο δήμαρχος εξελέγει από τον πρώτο κιόλας γύρο. Σε ό,τι αφορά στον Δήμο Θεσσαλονίκης, στον δεύτερο γύρο των δημοτικών εκλογών θα αναμετρηθούν ο Κωνσταντίνος Ζέρβας και ο Στέλιος Αγγελούδης. Ο Κωνσταντίνος Ζέρβας με τον συνδυασμό Νέα στη Θεσσαλονίκη κατάφερε να κόψει πρώτος το νήμα στην κούρσα του πρώτου γύρου, συγκεντρώνοντας ποσοστό 27,33%. Ο Στέλιος Αγγελούδης με την ομάδα για τη Θεσσαλονίκη συγκέντρωσε 25,74%, με τη μεταξύ τους διαφορά να είναι μόλις 1,59%. Την προσεχή Κυριακή θα κριθεί η μάχη για τον Δημαρχιακό Θόκο και στο Δήμο Καλαμαριάς. Ο νυν δήμαρχος και εκ νέου υποψήφιος Γιάννης Δαρδαμανέλης θα αναμετρηθεί με τη Χρύσα Ράπογλου. Ο Γιάννης Δαρδαμανέλης με τον συνδυασμό Γενιά Δημιουργίας έλαβε 29,12%, ενώ η Χρύσα Ράπογλου με την Καλαμαριά Μητέρα Πόλη 22,45%. Την προσεχή Κυριακή αναμένεται να αναδειχθεί η Δημοτική Αρχή και στον Δήμο Δέλτα. Στην κούρσα του πρώτου γύρου η Γερακίνα Μπισμπινά με τον συνδυασμό Όραμα και Δημιουργία ήρθε πρώτη, λαμβάνοντας ποσοστό 36,25%. Στον δεύτερο γύρο θα αναμετρηθεί με τον Ιορδάνη Δημητριάδη και τον συνδυασμό Νέα Πορεία για τον Δήμο Δέλτα που έλαβε 32,56%. Σημειώνεται πως εκτός δευτέρου γύρου έμεινε ο νυν δήμαρχος Γιάννης Ιωαννίδης. Εξάλλου, στον Δήμο Θερμαϊκού, στον δεύτερο γύρο της προσεχούς Κυριακής, θα μονομαχήσουν ο νυν δήμαρχος και εκ νέου υποψήφιος Γιώργος Τσαμασλής και ο Θεόδωρος Τζέκος. Στον πρώτο γύρο, ο Γιώργος Τσαμασλής με τον συνδυασμό Θερμαγικός, σύγχρονος ανθρώπινος δήμος, συγκέντρωσε 37,41%, ενώ ο Θεόδωρος Τζέκος με τον συμμετέχω Θερμαϊκός 29,78%. Για δήμαρχο ψηφίζει αυτή την Κυριακή και ο Δήμος Κορδελιού Ευόσμου.
Στον δεύτερο γύρο θα αναμετρηθούν ο Λευτέρης Αλεξανδρίδης με τον συνδυασμό Δήμος πρωταγωνιστής, ο οποίος ήρθε πρώτος με ποσοστό 36,12% και ο νυν δήμαρχος και εκ νέου υποψήφιος Κλεάνθης Μανδαλιανός με τον συνδυασμό Νέα Πνοή με ήθος και όραμα για τον Δήμο μας, ο οποίος συγκέντρωσε 32,48%. Τέλος, στον Δήμο Παύλου Μελά, ο Δημήτρης Ασλανίδης και ο νυν δήμαρχος και εκ νέου υποψήφιος Δημήτρης Δεμουρτζίδης θα αναμετρηθούν με φόντο τον Δημαρχιακό Θόκο. Στον πρώτο γύρο, ο Δημήτρης Ασλανίδης με τον συνδυασμό Αλλαγής στον Δήμο Παύλου Μελά ήρθε πρώτος με ποσοστό 31,72%, ενώ σε απόσταση αναπνοής ήταν ο Δημήτρης Δεμουρτζίδης με τον συνδυασμό Ευπόλης και ποσοστό 31,36%. Υπενθυμίζεται πως 8 Δήμοι της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης εξέλεξαν δήμαρχο από τον πρώτο γύρο. Σε 7 από αυτούς επανεξελέγει ο εν ενεργεία δήμαρχος και μόνο σε έναν υπήρξε αλλαγή δημοτικής αρχής. Συγκεκριμένα στον Δήμο Αμπελοκήπων Μενεμένης, ο Λάζαρος Κυρίζογλου επανεξελέγει με ποσοστό 81,71%, στον Δήμο Θέρμης ο Θεόδωρος Παπαδόπουλος με ποσοστό 70,70%, στον Δήμο Νεάπολης Σικαιών ο Σίμος Δανιλίδης με ποσοστό 78,80%, στον Δήμο Πηλαίας Χορτιάτη ο Ιγνάτιος Καϊτεζίδης με ποσοστό 60,67%, στον Δήμο Χαλκιδόνος ο Σταύρος Αναγνωστόπουλος με 47,85% και στον Δήμο Ωραιοκάστρου ο Παντελής Τσακίρης με 44,35%. Στον Δήμο Λαγκαδά, όπου από 1η Ιανουαρίου του 2024 αλλάζει η Δημοτική Αρχή, η Νίκη Ανδρεάδου κατάφερε να εκλεγεί δήμαρχος από την πρώτη Κυριακή. Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών σε συνεργασία με τον ΟΣΕΘ αποφάσισε την έναρξη 3 υποστηρικτικών γραμμών εξπρες άμεσα και επιπλέον 2 με 3 γραμμών σε αμέσως επόμενη φάση ως ένα μέτρο προς τους πολίτες της Θεσσαλονίκης που θα βελτιώσει τις καθημερινές συνθήκες μετακίνησής τους και θα απαλύνει τις όποιες επιπτώσεις από την κατασκευή του έργου της υπερυψωμένης ταχείας λεωφόρου Flyover. Οι γραμμές αυτές είναι: ενίσχυση λεωφορειακής γραμμής νούμερο 45, τερματικός σταθμός κτέλ Μακεδονία, κτέλ Χαλκιδικής, Κόσμος. Θα διατηρηθεί η υφιστάμενη διαδρομή της λεωφορειακής γραμμής νούμερο 45 Express με εφαρμογή του προγράμματος Ιουνίου-Σεπτεμβρίου, αύξηση έργου κατά 32 συνολικά δρομολόγια. Η υπόψη γραμμή 45 εκτελείται ήδη από την ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης. Λεωφορειακή γραμμή Express 1, τερματικός σταθμός ΚΤΕΛ Μακεδονία, ανατολικός σταθμός περιοχής IKEA Express. Η λεωφορειακή γραμμή θα ενώνει τον ανατολικό τερματικό σταθμό IKEA με τον τερματικό σταθμό ΚΤΕΛ Μακεδονία διαμέσου της οδού Τσιμισκή, κέντρο πόλης, και του εμπορικού κέντρου στην δυτική είσοδο της πόλης, One Salonica. Λεωφορειακή γραμμή Express 2, τερματικό σταθμό Ευόσμου, Βούλγαρη. Η λεωφορειακή γραμμή θα διασχίζει κρίσιμες περιοχές της πόλης, εκκινώντας από τον Εύοσμο, εξυπηρετώντας ένα σημαντικό τμήμα των δυτικών συνοικιών διερχόμενο από το κέντρο της πόλης της Θεσσαλονίκης και θα τερματίζει ανατολικά στον τερματικό σταθμό Βούλγαρη. Εκτιμάται ότι η εν λόγω γραμμή θα ελαφρύνει τις ανάγκες για χρήση του γεωταχύου οχήματος από πληθυσμιακά κορεσμένες ζώνες. Οι λεωφορειακές γραμμές 2 και 3 θα λειτουργούν για συγκεκριμένες τάσεις κατά τις ώρες αιχμής της ημέρας 7 το πρωί με 5 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες καθώς και τα ακριβή χαρακτηριστικά κάθε γραμμής, δρομολόγια και ωράρια θα ανακοινωθούν άμεσα. Για τις γραμμές θα χρησιμοποιηθούν περίπου 16 λεωφορεία. Έναρξη υλοποίησης. Η ενίσχυση της λεωφορειακής γραμμής νούμερο 45, ΚΤΕΛ Μακεδονία, ΚΤΕΛ Χαλκιδικής Κόσμος, θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 16 Οκτωβρίου και οι λεωφορειακές γραμμές 2 και 3 θα ξεκινήσουν άμεσα. Για τις χρήσιμες αυτές γραμμές, η ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκη στηρίζει για άλλη μια φορά το έργο του ΟΑΣΤ στη Θεσσαλονίκη και αποδεικνύουμε όλοι πόσο σπουδαίο είναι να συνεργαζόμαστε για την εξυπηρέτηση των μετακινούμενων, δήλωσε χαρακτηριστικά ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΣΕΘ Γιάννης Τόσκας. Εν ώψη του τριημέρου της 28ης Οκτωβρίου, πολλοί είναι αυτοί που θα ξεφύγουν λιγάκι από την καθημερινότητα και θα γεμίσουν τις μπαταρίες τους σε κάποιο δημοφιλή προορισμό του εσωτερικού ή του εξωτερικού. Όπως μας ενημέρωσε ο Γιώργος Λαγός, υπεύθυνος πωλήσεων σε γνωστό τουριστικό γραφείο της Θεσσαλονίκης, από νωρίς σημειώθηκε sold out στα πακέτα ταξιδίων. Ίσως για πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια, περίπου 2 εβδομάδες πριν από την έναρξη των αναχωρήσεων, σχεδόν όλες οι εκδρομές είναι γεμάτες. Από νωρίς. Αυτό φάνηκε από νωρίς. Φυσικά βοήθησε πάρα πολύ το γεγονός ότι όλα σχεδόν τα τουριστικά γραφεία πλέον αυτά που διοργανώνουν εκδρομές βγάζουν τα προγράμματά τους πολύ έγκαιρα και σε καλές τιμές. Κοιτάξτε, υπάρχουν αν θέλετε δύο κατευθύνσεις, δύο προσανατολισμοί. Είναι οι εκδρομές, οι αεροπορικές του εξωτερικού και είναι οι οδικές από εκεί πέρα, Ελλάδα και στις όμορες εδώ στις γειτονικές χώρες. Στις εκδρομές εξωτερικού, αυτοί οι προορισμοί που πήγανε πάρα πολύ καλά είναι το Παρίσι, η Ρώμη και η Ελβετία.
γεμίσαν εξαιρετικά σύντομα και από τις εκδρομές εδώ εσωτερικού, τις γειτονικές, το Βελιγράδι, το Βουκουρέστι και η Κωνσταντινούπολη και η Δαλματία, με συγχωρείτε, θα παραλείψω την Δαλματία, που όλοι οι συνδυασμοί της Δαλματίας είναι και οι πρώτοι που γεμίσανε. Τώρα, από πλευράς εκδρομών εσωτερικού, η Πελοπόννησο, που είναι ο πιο σταθερός προορισμός στο εσωτερικό, είναι ο προορισμός ο πρώτος που γεμίζει ανεξαρτήτου χρονικής, αν θέλετε, περίοδου, και μετά ακολουθούν το Ναύπλιο, η Κέρκυρα, η Πάργα. Ενδεικτικά, ο κ. Λαγός αναφέρθηκε στο κόστος των τουριστικών πακέτων για το τρίμερο της 28ης Οκτωβρίου. Και η πρώτη τιμή που βγαίνει μια εκδρομή, μπορούσε κάποιος να ταξιδέψει, παραδείγματος χάρη στη Μάλτα, μια τετραήμερη πλήρης εκδρομή, ακόμη και με 300 ευρώ, με τους φόρους αεροδρομίου. Ναι. Μια αντίστοιχη εκδρομή στο εσωτερικό, μια τετραήμερη, ας πούμε, εσράδι στο Βουκουρέστι, ξεκίνησε από τα 125 ευρώ. Όπως καταλαβαίνετε, είναι τιμές, δεν θα πω φθηνές ή ακριβότερες, γιατί φθηνές ή ακριβότερες, γιατί όλα είναι σχετικά. Σίγουρα όμως είναι τιμές εμπορικές, σίγουρα είναι τιμές που μπορεί κάποιος να τις πληρώσει, και σε 100% το προϊόν που θα πάρει θα είναι αντίστοιχο με τα χρήματα που θα δώσει. Δηλαδή τα χρήματά του θα έχουν αξία, θα πάει μια εκδρομή τετραήμερη και θα την ευχαριστηθεί. Δυστυχώς, ο Βόλος και το Πήλιο δέχτηκαν σοβαρό πλήγμα από τις καταστροφικές πλημμύρες, γι' αυτό και δεν καταγράφεται έντονο ενδιαφέρον των πελατών. Θα σας πω αμέσως, όχι, η περιοχή του Βόλου και του Πηλίου ήταν από τους προορισμούς οι οποίοι ήταν μέσα, θέλετε, στη βεντάλια των τουριστικών προγραμμάτων, αλλά δυστυχώς λόγω των τελευταίων γεγονότων το ενδιαφέρον, ας πούμε, έτσι αλλιώς ήταν μηδενικό. Τα τηλεφωνικά κέντρα των τουριστικών γραφείων πήραν φωτιά. Οι κρατήσεις κινήθηκαν σε ιδιαίτερα ψηλά επίπεδα, γεγονός που δείχνει ότι οι Θεσσαλονίκοι επιλέγουν να ταξιδέψουν εντός και εκτός Ελλάδος σε δημοφιλείς προορισμούς.